Καλημέρα, παιδιά. Λέει Μιχάλη, σε περιμένουμε στο πύλι Ευβία. Οι φαν σου, ποιο είναι το πύλι Ευβία, παιδιά? Γιατί δεν το ξέρω εγώ. Το πύλι, παιδιά, είναι από τι γραφικότερε παραλιακέ πολιτιούλε τη Ευβία. Μάστε. Αγκαλιασμένο από τα γαλάζια νερά του Αιγαίου. Μάστε. Και αποτελεί ένα από τα πιο τουριστικά μέρη του Δήμου Κυραίος. Έχει μια πέρα διαμόδη παραλία του πυλίου, λέει, με τον ιδιόμορφο χρωματισμό τη. Μάλιστα. Καθώ και οι υπόλοιπε που στολίζουν την ευρύτερη περιοχή. Καφενεία έχει, ταβέρνε έχει. Εξαιρετικέ ταβέρνε. Πάρτε δύο τραπέζια. Τι δύο τραπέζια, να κλείσουμε. Από τα βέρνα, βάλτε δύο CD πάνω και έρχομαι. Ωραία, έτοιμα. Τα ηχεία θα τα κάψω. Είναι κοντά, λέει, στον Άγιο Γιάννη το Ρώσο. Στον Άγιο Γιάννη το Ρώσο. Σαν Τζον Ράσεν, δηλαδή. Ποιο, αυτό που μέθαγε με τι βότικε. Να σχολιάσω πίσω εμένα. Το προσωπικό του ζωολογικού κήπου Σουνάσι το Κιγάμα στην δυτική Ιαπωνία λέει ότι οι κατσαρίδες παίζουν σημαντικό ρόλο και δεν αξίζει την απέχθεια που προκαλούν στους περισσότερους από εμάς. Είπε ο υπεύθυνος της έκθεσης. Κονιτσιουάζει με την μαμά της εδώ. Υπάρχουν 4.000 είδη κατσαρίδες στον πλανήτη. Το ξέρεις, Μαρία, αυτό? Όχι, βέβαια, δεν το ξέρω. Οι επισκέπτες του ζωολογικού κήπου που θα βρεθούν στην έκθεση με θέμα τις κατσαρίδες μπορούν να παρακολουθήσουν αγώνες με πρωταγωνιστές, τα συγκεκριμένα ζωήφια και να θαυμάσουν μια ειδική κατσαρίδα. Μαγαδασκάρη, είναι μια μεγάλη. Η έκθεση έχει περίπου 200 κατσαρίδες. Αυτό είπα μόλις τώρα, στο διάλογο. Και μάλιστα πάνε και πολλά κορίτσια τα οποία τρομάζουν. Κάποια στιγμή είχαμε και τον τρόμο μιας. Έτσι ακριβώς. Συγγνώμη, τρόμος είναι. Ήταν τρόμος και λίγο σεξουαλική ανακούφιση. Ήταν και τα δύο μαζί. Ναι. Ναι, Μάρο μου, καλημέρα, Μάρο μου, τι κάνεις? Καλά. Καλά, 95,2. Άθενς DJ, ο Μιχάλης Τσαουσόπουλος από το ραδιόφωνο. Είσαι καλά, αύριο θα γίνει θηλιά σου από ό,τι έχουμε μάθει. Ναι. Πες μου κάτι, σε ρωτάει ο σύζυγος, μου λέει, μάθη μου, τι δώρο θέλεις? Πες το τώρα. Ξέρει εκείνος, ξέρει. Τι, για πες μου, πάλι σεξ θέλεις? Πάντα, από αυτό πάντα. Καλά, πάντα. Για πες μας και το άλλο τώρα, τι θέλεις? Γιατί δεν ξέρω, βρε πουλάκι μου. 11 χρόνια είμαστε μαζί. Να μάθει επιτέλους να πάρει ένα δώρο. Ένα δώρο, 11 χρόνια έχετε κλείσει. Λοιπόν, αυτοκίνητο θέλεις. Σωστά. Ευχαριστώ. Μπράβο. 11 χρόνια τον έχεις εκεί, δηλαδή, σε παρακαλώ δηλαδή. Βάστακα, πάμε. Και χωρίς εμάς τι θα ήταν? Ένα σκουπίδι θα ήταν. Τουλάχιστον. Έτσι. Μπορεί λοιπόν, αλήτης να ήταν. Μπορεί αλήτης να ήταν, θα είχε καταστραφεί. Λοιπόν. Τι λέτε, ρε παιδιά, σήμερα? Ωραία, πες ότι δεν θέλει αυτοκίνητο ή whatever. Το επόμενο ποιο είναι, ή αυτοκίνητο ή πες μου κάτι άλλο. Θέλω να σου πάρει καμιά χύτρα. 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 Έχω θέμα με τη χύτρα. Ναι, έχει δίκιο. Το πέτυχα. Τι θέμα έχει με τη χύτρα? Καλά, παιδί μου. Ναι, αυτό με τις βαλβίδες. Αυτό με τις βαλβίδες. Σου πάρω καλή χύτρα, ναι. Σου σφυρί. Να τον βάλεις να σφυράει αυτό. Μες στο μυαλό μου είσαι. Δεν ξέρω αν το θέλω, αλλά μπας παιδί. Ναι, Κωνσταντίνα, εσύ. Ναι. Καλημέρα, Κωνσταντίνα μου. Συγγνώμη για την ώρα, τι να κάνουμε. 95,2 Athens DJ. Ο Μιχάλης Τσαουσόπουλος από το ραδιόφωνο. Έχω ένα μήνυμα να σου μεταφέρω. Καταρχήν, είσαι καλά? Ναι. Μπράβο. Ο Άρης έχει παράπονα, λέει ότι δεν του δίνεις φιλιά. Γιατί, ρε Κωνσταντίνα? Δεν φιλάς τον Άρη. Θέλει και άλλα φιλιά, δεν του φτάνουν. Θέλει και αυτά τα. Τα έτσι, θέλει και τα τέτοια. Και αυτά και τα άλλα που σου βάζει τη μουσούδα του στο λαιμό και σου κάνει. Όλα αυτά. Θέλει φιλιά, ρε Κωνσταντίνα, μ' ακούς? Ναι. Να του κάνει τη χάρη. Φιλιά είναι, δεν είναι τίποτα. Δεν είναι 10 ευρώ. Δεν έφαγε κάτι, δεν βγήκε λίγο έξω. Έφαγα το σολομό μου και τα λοιπά. Δεν είχε κάτι με μεγάλη καταστροφή. Έχει στερέψει θάλασσα, Μιχάλη. Κάθε μέρα σολομό. Του αναζητούν. Δεν κατάλαβα. Με δανεικά από σένα ζω. Του έχουν πάει στην Νικολούλη του σολομού. Δεν του βρίσκουν. Αν περαλέρ το σολομό, το ψάχνουν. Δεν βρίσκουν σολομό την Αθήνα. Θα μου βάλεις και μενού τώρα. Τι θέλεις να πιτόγυρο να περνά? Κάθε μέρα κάτι άλλο, Χριστιανέ μου. Μια μέρα αυτό, μια μέρα το άλλο. Είχα ψωνίσει αρκετούς. Και τους τρώω, τώρα τελειώνει. Καλημέρα σε όλους, Μιχάλη μου. Φως της καρδιάς μου, λέει, να περάσεις όμορφα στην Αλεξανδρούπολη και στη Λευκάδα. Θέλω μόνο να προσέξεις τον εαυτό σου και να ακούς μόνο την καρδιά σου. Η Μαρία από τη Θεσσαλονίκη. Εντάξει, Μαρία, με ευχαριστώ. Συνήθως άλλο σημείο του σώματός μου ακούω, αλλά. Χριστός και Παναγία. Είναι δυστυχισμένοι άνθρωποι. Ποιοι? Εντάξει, Γερμανία, αλλά για ακούστε. Στα δικαστήρια έστειλε ένας ιδιοκτήτης υποκαταστήματος της αλυσίδας Kaiser. Δεν είναι μπύρα. Την επί 31 χρόνια ταμεία του επειδή υπεξαίρεσε. Ναι. Πόσα? 1,30 ευρώ. Μόνο. Ναι. Σιγά, η Γερμανίδα Μπάρμπρα απολύθηκε τον περασμένο μήνα χωρίς προειδοποίηση επειδή χρησιμοποίησε προς όφελός της δύο κουπόνια αξίας 48 και 80 λεπτών. Δεν πάμε καλά. Που ξέχασε, πρόσεξε, ένας πελάτης ο οποίος τα είχε πάρει σε ανταλλάγμα για την επιστροφή άδειων μπουκαλιών. Το εργατικό δικαστήριο του Βερολίνου Βραδεμβούργου επιβεβαίωσε την απόλυση και την έκρινε μάλιστα και δικαιολογημένη. Όχι, βρε παιδιά. Αυστηρότατη είναι εκεί πέρα. Αμέσως η Συνομοσπονδία των Γερμανικών Συνδικάτων κατήγγειλε την απόφαση ως επίθεση με κανόνι εναντίον
εναντίον σπουργιτιών. Αχ, παιδιά, τι ωραίο ήταν αυτοποιητικό. Δεν είναι καθόλου σε εσένα, σκληρό. Σκληρό, αλλά για άκουσα. Από τη φαντάστηκε τώρα ο Γερμαναράς. Αντί να πει, ας πούμε, ότι αυτό είναι επίθεση σε έναν άνθρωπο κτλ. Φαντάστηκε, ρε, κανόνι που βαράει τα σπουργίτια. Όπου παιδιά. Δηλαδή. Από εκεί κάτω. What the fuck που το θυμηθήκαμε. Get that beat. Turn on the light, this is a party, man. Get that beat. Με τέτοια μουσική παίζουν εκεί στα. Πώς θα είναι, στα φοιτητικά, στα μπαφάδικα. Λοιπόν, ο τίτλος της έρευνας, ναι, που μου έδωσε ο Έργουν είναι «Το ρύζι σε καφετιέρα για να φιλτράρετε το αρσενικό». Δεν ξαναπες το τι. «Το ρύζι σε καφετιέρα για να φιλτράρετε το αρσενικό». Ποιο αρσενικό? Εμένα. Λοιπόν, άκου να δεις. Αυτός εδώ διάβασε «φλερτάρετε». Αρσενικό θεώρησε τον άντρα και, ναι, το αρσενικό είναι στοιχείο του ρυζιού. Και μου το έδωσε για σεξουαλική έρευνα να το διαβάσω σε σένα. Δηλητήριο το αρσενικό, καλέ. Το αρσενικό είναι δηλητήριο. Λοιπόν, τέρμα στις κατσαρόλες για το μαγείρεμα του ρυζιού, λένε επιστήμονες. Γιατί βγαίνει το αρσενικό. Περιέχει το ρύζι, λέει, ψηλά επίπεδα αρσενικού. Ρε, μήπως εννοεί άλλο αρσενικό. Και... σιγά αρσενικέ άντρα. Και βγαίνω. Yes, επιτέλους. Μίλα για το αρσενικό. Είμαι τεράστιο αρσενικό, θέλω να πω. Γεια σου, αρσενικάρα! Εσύ να ζητήσετε. Καλημερίζουμε όλα τα αρσενικά. Ρε εσύ, κι αυτός ο σπαλιάρας δεν είπε ότι έχει πάει λέει, με 4.000 γυναίκες. Ναι! Για σπαλιάρας είναι ο σπαλιάρας. Α, επίσης, νομίζω αύριο Σάββατο στις 8 το βράδυ κατουράει live στο ΆΚΑ. Όσοι θέλετε να πάτε. Κάνεις ένα άλλο κακό εσύ. Τι κάνω, τι κάνω. Έχω μια δύσκολη μέρα όπου, ας πούμε, ένα παράδειγμα λέω, όπου, ναι, έληξε η μέρα, τελείωσε με μια πάρα πολύ καλή επιτυχία. Πολύ γενικά, ωραία. Ναι. Σε πιάνει η γκρίνια και μου χαλάς την ημέρα που είμαι ευτυχισμένος. Γιατί? Έτσι μου έρχεται να την πάω στον γκάζι να πιούμε, ναι, έναν καφέ στο όρθιο, και, όρθιο, να, όρθιο, πω, όρθιο, και να της πω. Αστε! Έτσι. Αυτό σου έρχεται. Έχεις καταλάβει όμως. Κνίγεις κάποια φορά. Γιατί εγώ το κάνω αυτό? Μήπως με έχεις παραμελήσει? Όχι, είσαι κουλή. Μήπως χαίρεσαι μόνο με την επιτυχία σου? Εδώ έρχονται οι γυναίκες. Βέβαια, Μιχάλη. Καλά. Βέβαια. Θα κάτσω να το σκεφτώ. Και το τελευταίο. Είσαι μανιακή με την καθαριότητα σε σημείο που δεν του συγχωρείς τίποτα. Δεν έχω πρόβλημα. Σου λέω, μην πατάς εδώ. Από τους δυο μας η τσαπατσούλα στο σπίτι εσύ. Έτσι. Εγώ έχω μεγαλώσει. Είσαι και γιος στρατηγού. Γιος αξιωματικού. Έχω μάθει στην τάξη. Ένα από το δεύτερο. Δεν έχω δει ποτέ Game of Thrones. Τι να κάνω. Κακός ρε Μιχάλη, δες το καλοκαίρι. Στέλνει για τους τεμπέληδες. Το καλοκαίρι θα κάτσω εγώ. Κάτσε στο θρόνο σου, αγόρι μου, εσύ. Είσαι ήδη σε έναν θρόνο. Αυτό το θρόνο δεν τον έχω κερδίσει με παιχνίδια. Ωπα. Yes! Yes, αγόρι μου, yes, πάστα. Θα τα κάνω κουτάτο. Ποιος είσαι! Αυτό το χρόνο δεν το κερδίσαμε εδώ με χαβαλέ. Πες τα μόνη μου! Το κερδίσαμε με τόμους από αηδίες που λέμε καθημερινά. Ναι. Έχουμε λιώσει! Έχουμε λιώσει τους αντιπάλους που δεν υπάρχουν πια. Ναι! Έχεις δώσει μάχη με το χρόνο για το θρόνο! Στη χάκια κάνεις λίδιες. Η μάνα των δράκων. Η μάνα των δράκων. Κάνε διαγωνισμό να δεις ποιος ποια θα είναι η μάνα των δράκων των Game of Thrones. Ποια είναι η μάνα των δράκων, ξέρει κανείς εκεί έξω? Ότι λες και εσύ ό,τι σου λέει. Η μάνα του δράκων είναι η Καλύση, βέβαια. Μπράβο! Είναι. Η Καλύση. Η Καλύση. Που δεν μπορεί να... Τι, μην το πεις. Δεν το λέω. Δεν το λέω. Την Άννα Μαρία, παρακαλώ. Ίδια. Άννα Μαρία, 95,2 Athens DJ. Είσαι η μεγάλη νικήτρια. Φεύγεις για Σαντορίνη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μπράβο. Ελπίζω να... Ναι, Άννα, εσείς. Ναι. Έχετε λάβει μέρος στο διαγωνισμό του Athens DJ για τα ηλεκτρικά Καρόνης. Α, ναι, μάλιστα. Να δω που θα τα βάλεις, κουκλίτσα μου, που κέρδισες. Σοβαρολογείτε. Λοιπόν, κουζίνα, ψυγείο, καταψύχτη, πλυντήριο, απορροφητήρα, air condition, φούρνο μικροκυμάτων, τοστιέρα, καφετιέρα, μίξερ, μπλέντερ, ηλεκτρικό σίδερο, μίνι χάιφάι και τηλεόραση. Τι λέω, ευχαριστώ. Μείνε στη γραμμή, thank you. Ναι, μένω, μένω. Κάθε πρωί, 7 με 10, καυτό, breakfast FM με τον Μιχάλη. Στον 95,2 Athens DJ.